3054 από το δεύτερο κεφάλαιο της επιστολής προς Τιμόθεο της Δευτέρας. Σελίδα 1054, δεύτερη επιστολή του Αποστόλου Παύλου προς τον Τιμόθεο, κεφάλαιο Β. Σύ λοιπόν τέκνον μου ενδυναμού δια της χάριτος της εν Χριστώ Ιησού και όσα ήκουσες παρεμού δια πολλών μαρτύρων ταύτα παράδος εις πιστούς ανθρώπους ή την εσθέλουσιν είστε ικανοί και άλλους να διδάξωσι. Σύ λοιπόν κακοπάθησον ως καλός στρατιώτης Ιησού Χριστού. Ουδή στρατευόμενος εμπλέκεται εις τας βιωτικάς υποθέσεις δια να αρέσεις τον στρατολογήσαντα. Εάν δε και αγωνίζεται στις δε στεφανούται αν νομίμως δεν αγωνιστεί. Ο κοπιάζων Γεωργός πρέπει πρώτος να μεταλαμβάνει από τον καρπόν. Ενώ η εκείνα τα οποία λέγω, ήθε δε να σι δώσει ο Κύριος σύνεσιν εις πάντα. Ενθυμού τον εξπέρματος Δαβίδη Ιησούν Χριστόν, τον Αναστάντα εκ των νεκρών κατά το Ευαγγέλιό μου, δια το οποίον κακοπαθώ μέχρι δεσμών ως κακούργος. Αλλά ο λόγος του Θεού δεν δεσμεύεται, δια τούτο τα πάντα υπομένω δια τους εκλεκτούς, δια να απολαύσωση και αυτή τη σωτηρίαν την εν Χριστώ Ιησού μεταδόξης αιωνίου. Πιστός ο λόγος, διότι αν συναποθάνομεν θέλομεν και συσύσει, εάν υπομένομεν θέλομεν και συμβασιλεύσει, αν αρνόμεθα αυτόν και εκείνος θέλει αρνηθεί ημάς, εάν απιστόμεν, εκείνος μένει πιστός. Να αρνηθεί αυτόν δεν δύναται, ταύτα υπενθύμιζε, διαμαρτυρόμενος ενώπιον του Κυρίου, να μη λογομαχώσει το οποίον δεν είναι ισουδέν χρήσιμον, αλλά φέρει καταστροφή των ακουόντων. Αμήν. Συνεχίζουμε, αδελφοί αγαπητοί, την ευλογημένη αυτή ωραία επιστολή του Αποστόλου Παύλου προς τον Τιμόθεο, που έχει τόσες όμορφες και πολλές παραγγελίες, που για τον Τιμόθεο, επειδή ήταν λόγος Θεού εξερχόμενος από το στόμα του Αποστόλου Παύλου, ήταν γι' αυτόν νόμος. Και για μας σήμερα αυτό το βράδυ, επειδή είναι γεγραμμένος ο λόγος του Θεού, είναι νόμος και για μας, νόμος Θεού. Μία λοιπόν παραγγελία ήταν ενδυναμού δια της χάριτος της εν Χριστώ Ιησού. Ο άνθρωπος του Θεού, το παιδί του Θεού, έχει δύναμη. Και μάλιστα εκπαιδεύεται στη δύναμη, εξητάει τη δύναμη και γνωρίζοντας ότι αυτός καθεαυτός σαν άνθρωπος είναι εν αδυναμία πάντοτε, εκείνο που επιθυμεί είναι να έχει τη δύναμη την άνωθεν. Γιατί σαν άνθρωπος ο άνθρωπος του Θεού γνωρίζει ότι είναι σε τέλεια αδυναμία και ότι χωρίς τον Χριστό δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Με αυτή λοιπόν τη βεβαιότητα και την επίγνωση έρχεται ο Απόστολος Παύλος να παραγγείλει στον Τιμόθεο: εξέταζε τον εαυτό σου και πρόσεξε να υπάρχει η δύναμη του Θεού επάνω σου. Και βέβαια η δύναμη του Θεού δεν έρχεται μυστηριακά ούτε μυστηριωδώς, αλλά η δύναμη του Θεού έρχεται, αγαπητοί μου αδελφοί, πρώτον με το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού που είναι η δύναμη του Θεού προς σωτηρία εις πάντα τον πιστεύοντα. Δεύτερον, θέλετε λάβει δύναμη όταν το Πνεύμα το Άγιο θα έρθει επάνω σας. Και τρίτον, βρίσκει χάρη ο άνθρωπος του Θεού μέσα από την ταπείνωσή του, μέσα από την ταπείνωση ενώπιον του Θεού και ενώπιον των ανθρώπων, για να απολαμβάνει δια της χάριτος του Ιησού Χριστού τη δύναμη του Θεού. Είναι ένας ωραίος δρόμος, είναι μυστικά που το Πνεύμα το Άγιο μέσα από το Λόγο του Θεού φανερώνει στην Εκκλησία του Χριστού, ώστε ο εν αδυναμία άνθρωπος, από τη φύση του εν αδυναμία ο άνθρωπος, να βρίσκεται πάντοτε εν τη δυνάμη του Θεού, εν τη δυνάμη του Πνεύματος του Αγίου. Και έχοντας αυτή τη δύναμη την άνωθεν, να μπορεί αυτά τα οποία λαμβάνει από το Θεό, το Λόγο, τη φανέρωση του Πνεύματος του Αγίου, την πείρα με τον Ιησού Χριστό, να τα μεταφέρει και σε άλλους ανθρώπους που μόνο αν είναι πιστοί μπορούν και αυτοί να τα λάβουν. Εάν πιστεύουν δηλαδή ότι έτσι εργάζεται ο Θεός, θα εξητήσουν και θα λάβουν. Εάν πιστέψει δηλαδή ένας άνθρωπος που θα ακούσει το Λόγο του Θεού ότι εάν εξητήσει, επικαλεστεί το όνομα του Χριστού, θα αναγεννηθεί
και πιστέψει ο άνθρωπος ότι πράγματι αφού το λέει αυτός και αφού βλέπω τη ζωή του ότι έχει αλλάξει, ότι ο Ιησούς Χριστός αναγεννάει τον άνθρωπο και τον κάνει νέο κτίσμα και το εξητήσει, ο Θεός θα το κάνει. Εάν πιστέψει ο άνθρωπος, ο οποιοσδήποτε άνθρωπος, ότι ο Ιησούς Χριστός βαφτίζει με Πνεύμα Άγιο και το εξητήσει, θα απολαύσει και την Πεντηκοστή, θα απολαύσει και το βάφτισμα εν Πνεύματι Αγίω. Αν πιστέψει ο άνθρωπος από τα λόγια των πιστών ανθρώπων, των ανθρώπων που έχουν αυτή την εμπειρία στο όνομα του Χριστού, με το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού, ότι ο Χριστός θεραπεύει, θα θεραπευθεί. Αλλά και όλες τις ενέργειες που είναι και γραμμένες στο Λόγο του Θεού, γιατί ο Θεός δεν κάνει τίποτα περισσότερο, αλλά ούτε και λιγότερο από αυτά που είναι και γραμμένα στο Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού. Γιατί το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού είναι πλήρες και καλύπτει όλες τις επεμβάσεις του Θεού αφενός μεν και προς όλους τους ανθρώπους ανεξαρτήτως σε ποια κατάσταση βρίσκονται αφετέρου. Όμως το κρίσιμο σημείο είναι, αδελφοί αγαπητοί, η πίστη μας στην αλήθεια. Να ενωθεί η πίστη με το Λόγο του Θεού στην καρδιά μας. Η επόμενη παραγγελία είναι στο 3 εδάφιο. «Συ λοιπόν κακοπάθησον ως καλός στρατιώτης του Ιησού Χριστού». Το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού δεν προσφέρει ζωή ανθόσπαρτο. Αυτό είναι δεδομένο. Όσοι θέλουσι να ζώσει ευσεβώς, το βέβαιον είναι ότι θα διωχθούνε. Και η άμυνά μας δεν είναι... Και ο πόλεμός μας δεν είναι εναντίον σάρκας και αίματος, και η άμυνά μας δεν είναι με όπλα γήινα, αλλά ο πόλεμός μας ξέρουμε ότι είναι εναντίον του κοσμοκράτορα, του σκότους, γι' αυτό δεν τα βάζουμε με κανέναν άνθρωπο, γιατί ξέρουμε ότι οι άνθρωποι, αδερφοί, αγαπητοί, οι άνθρωποι όλοι, και μάλιστα οι άνθρωποι του κόσμου τούτο, επηρεάζονται βασικά από το διάβολο και από τα πνεύματα της πονηρίας. Και όσο πιο άπιστος είναι ο άνθρωπος, τόσο πιο μεγάλος είναι ο επηρεασμός που δέχεται από τα πνεύματα της πονηρίας. Γι' αυτό και η μάχη μας, ο πόλεμός μας δεν είναι με ανθρώπους. Τους ανθρώπους τους αγαπάμε και εχθρικά αμφέρονται, προσευχόμαστε για αυτούς και όσο και ασεβώς αν συμπεριφέρονται και προσευχόμεθα ο Χριστός να τους σώσει. Γιατί ο Χριστός μας διδάσκει, καθώς είναι το δικό του θέλημα, ότι πρέπει και θέλει ο Χριστός να σωθούν όλοι οι άνθρωποι και να έρθουν σε μετάνοια και σε επίγνωση της αληθείας. Και εμείς αυτό θέλουμε. Και δεν αγανακτούμε με τους ανθρώπους, αν και πολλές φορές αγανακτούμε, γιατί είμαστε άνθρωποι αδύναμοι. Αλλά στην πραγματικότητα γνωρίζουμε ότι πίσω από κάθε άνθρωπο που στρατεύεται την κακή στρατεία εναντίον της Εκκλησίας του Χριστού, είναι βέβαια ο εχθρός της ψυχής. Γνωρίζοντας λοιπόν τον εχθρό μας και γνωρίζοντας την αδυναμία μας, ακόμη περισσότερο εξητούμε τη δύναμη του Θεού και τα όπλα μας να είναι όπλα δικαιοσύνης και να είναι όπλα παρακυρίου. Γι' αυτό και ο Απόστολος Παύλος στον Τιμόθεο λέει «συγκακοπάθησον σαν καλός στρατιώτης». Μην απομακρύνεις, μην ξεχωρίζεις τον εαυτό σου από την κακοπάθεια, αλλά αντιθέτως θέσε τον εαυτό σου μαζί με όλη την Εκκλησία του Χριστού στην κακοπάθεια. Και πώς? Όχι σαν κακό στρατιώτης, μεταχειριζόμενος άνομους τρόπους ή λιποταξία, αλλά σαν καλό στρατιώτης. Και ο καλός στρατιώτης έχει ορισμένα ενδιαφέροντα χαρακτηριστικά. Πρώτον είναι ταπεινός και υποτάσσεται, πειθαρχημένος υποτάσσεται στις εντολές. Και εμείς βέβαια σαν καλός στρατιώτες δεν έχουμε βασιλιά άνθρωπο, ούτε κυριεύει μας άνθρωπος και διοικεί μας άνθρωπος. Εμείς υποτασσόμεθα και πειθαρχούμε στο βασιλιά μας που είναι ο Ιησούς Χριστός, στο λόγο του που είναι ο λόγος της αληθείας και στην οδηγία του Πνεύματος του Αγίου που είναι ο παντοδύναμος Θεός, ο παράκλητος, ο αληθινός Θεός. Σαν καλός στρατιώτης πειθαρχημένοι μέσα στο στρατό και όχι κάμνοντας ό,τι θέλουμε εμείς, αλλά ό,τι θέλει ο Κύριός μας και ο Θεός μας, ο Βασιλιάς μας. Συνεχίζει όμως ο Απόστολος Παύλος, ουδή στρατευόμενος εμπλέκεται εις τας βιωτικάς υποθέσεις δια να αρέσει στον στρατολογήσαντα. Η επόμενη εντολή είναι μην εμπλέκεσαι σε βιωτικές υποθέσεις. Μην μπλέκεσαι, ξέρετε τι θα πει μπλέκεσαι, μην μπερδεύεσαι.
Δεν λέει μην εργάζεσαι. Αντιθέτως μάλιστα, όποιος δεν εργάζεται να μην τρώει, μας λέει ο Λόγος του Θεού. Αλλά μην μπερδεύεσαι σε βιωτικές υποθέσεις. Μην ανακατεύεσαι σε πολλά. Μην ασχολείσαι με πολλά. Μην επιδιώκεις πολλά. Γιατί μέσα σε αυτές τις βιωτικές υποθέσεις, όποιος μπλεχτεί δύσκολα ξεμπερδεύεται. Αλλά αντιθέτως, με απλότητα, εξητώντας το θέλημα του Θεού, το αγαθόν, το ευάρεστον και το τέλειον, εκείνο το οποίο επιθυμούμε είναι ένα πράγμα στη ζωή μας. Ένα πράγμα ζητάμε, αδερφοί, να είναι ο Θεός μαζί μας και να δοξάζεται στη ζωή μας. Να ακολουθούμε και να περπατάμε στα ίχνη Του και στα βήματά Του. Δεν θέλουμε ούτε περισσότερα να κάνουμε, αλλά ούτε και λιγότερα από αυτά που με τη διοίκησή Του το Πνεύμα το Άγιο μας αποκαλύπτει, μας φανερώνει. Να προσέχουμε, να είμαστε προσεκτικοί, αγρύπνοι και ιδιαιτέρως πάντοτε προσευχόμενοι. Πάντοτε προσευχόμενοι. Και όταν οι καταστάσεις δυσκολεύουν, τότε έχουμε και ένα όπλο που είναι ακαταμάχητο, την νηστεία και την προσευχή. Όχι μόνο προσευχή, αλλά προσευχή με νηστεία. Γι' αυτό θα ήθελα την Κυριακή αυτή να έχουμε νηστεία και προσευχή. Ο Θεός να φυλάξει την Εκκλησία Του, να επιτιμήσει και να δέσει το διάβολο και να υψωθεί το όνομα του Χριστού. Στις δύσκολες καταστάσεις έχουμε ένα όπλο που είναι ανίκητο, αδερφοί. Και δεν είναι δικό μας το όπλο αυτό, είναι του Κυρίου μας. Πάντοτε στη ζωή μας με προσοχή, με αγρύπνια και με προσευχή και ιδιαιτέρως σε κρίσιμες καταστάσεις η προσευχή μας να συνοδεύεται από την νηστεία, οπότε το αποτέλεσμα είναι θρίαμβος. Ο Θεός κάνει πάντοτε ημάς να θριαμβεύομεν δια του Ιησού Χριστού. Και βέβαια όχι με αίσθημα υπεροχής ή αλαζονίας, αλλά με επίγνωση της αδυναμίας μας, με ταπείνωση μπροστά στο Θεό και με την ελπίδα μας τραμμένη στον Ιησού Χριστό που είναι και ο σωτήρας μας και ο ελευθερωτής μας και ο Κύριός μας και ο Θεός μας. Εάν δε και αγωνίζεται της, δε στεφανούται εάν νομίμως δεν αγωνιστεί. Ο κοπιάζων Γεωργός πρέπει πρώτος να μεταλαμβάνει από τον καρπόν. Η επόμενη παραγγελία είναι ο αγώνας. Αλλά ο αγώνας όχι όπως το θέλουμε εμείς. Ο Απόστολος Παύλος λίγο πριν έρθει ο Κύριος να τον πάρει με μάχαιρα που θα θανατωθεί, είπε τον αγώνα τον καλόν ηγονίστην. Ο χριστιανός αγωνίζεται. Και ο αγώνας μας, αδελφοί αγαπητοί, είναι συγκεκριμένος, τέλειος και προσδιορισμένος απολύτως από το Λόγο του Θεού και από το Πνεύμα το Άγιο. Ο αγώνας μας είναι πρώτον να υποτάξουμε την καρδιά μας και τις επιθυμίες της με τη χάρη του Χριστού και τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου. Να μην κάνουμε και να μην λέμε αυτά τα οποία η καρδιά μας μας προτείνει. Αντιθέτως, να δαμάζουμε την καρδιά μας, να δουλαγωγούμε την καρδιά μας και να περπατάμε μόνο σύμφωνα με το Λόγο του Θεού και το Πνεύμα το Άγιο. Μόνο. Ο αγώνας μας ακόμη είναι και προς τον κόσμο. Προς τις δυνάμεις του κόσμου, γιατί ο κόσμος και η αμαρτία του κόσμου έχει δύναμη. Ο κόσμος σε τραβάει τον άνθρωπο, την καρδιά του ανθρώπου που είναι απατηλή, υπερπάντα και σφόδρα διεφθαρμένη. Ο κόσμος έχει δύναμη, η Βαβυλώνα έχει δύναμη, τα φώτα της Βαβυλώνας έχουν δύναμη, γιατί επιτίθενται στις αισθήσεις μας αλλά και στις επιθυμίες μας και δημιουργούν καταστάσεις πειρασμού. Και ουδής πειράζεται, λέει από το Θεό, αλλά καθένας πειράζεται από τις επιθυμίες της καρδιάς του. Ο αγώνας μας λοιπόν είναι πρώτα να υποτάξουμε την καρδιά μας και τις επιθυμίες της, δεύτερον να υποτάξουμε τις δυνάμεις του κόσμου που επιτίθεται να λιγοστέψουν αφενός μεν την πίστη μας και να μας οδηγήσουν εσφαλμένα
μακριά από το δρόμο που είναι ο Χριστός και από το δρόμο που ο Χριστός έχει προσδιορίσει τον καθέναν από εμάς. Και τρίτον, αδερφοί αγαπητοί, ο αγώνας μας είναι εναντίον του κοσμοκράτορα του σκότους, ο οποίος πότε με απειλές, πότε με προκλήσεις, πότε με δελεασμούς, πότε με πλάνες, με ψέματα, προσπαθεί να μας μεταφέρει, να μας μεταβάλει τον προσανατολισμό μας, να στρέψει την προσοχή μας αλλού και να κάνει το δρόμο μας να είναι σκολιός, να είναι μπερδεμένος. Και πώς θα το αντιμετωπίσουμε αυτό? Γιατί όλες αυτές οι επιθέσεις από έναν άνθρωπο αδύναμο θα αποτελέσουν όχι μόνο παγίδες αλλά καταστροφή. Πώς θα το αντιμετωπίσουμε αυτό, όλες αυτές τις δύσκολες καταστάσεις που θα έρχονται μπροστά μας, είτε από την καρδιά μας, είτε από τον κόσμο, είτε από την πανουργία και τις μεθοδίες του διαβόλου? Μία είναι, αδελφοί, η δύναμή μας, δεν έχουμε άλλη. Μία είναι η δύναμή μας, να αγωνιζόμεθα νομίμως. Και ο νόμος ο δικός μας είναι πάνω από οποιονδήποτε, από οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Είναι το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού. Είναι ο Λόγος του Θεού. Και ακόμη περισσότερο, αδερφοί αγαπητοί, να το κάνουμε λεπτομερώς, για να μην πάει το μυαλό του ανθρώπου, κανενός ανθρώπου, κανενός χριστιανού, να μην πάει το μυαλό του ανθρώπου σε αμαρτία ή μη. Εμάς δεν μας ενδιαφέρει τι είναι αμαρτία και τι δεν είναι. Εμάς μας ενδιαφέρει τι είναι το θέλημα του Θεού και τι δεν είναι. Γιατί μπορεί να μην κάνω αμαρτία, αλλά να μην είμαι και στο θέλημα του Θεού. Και σε αυτή την κατάσταση τα πράγματα δεν είναι ευάρεστα στο Θεό και ούτε ευχάριστα σε μας. Δεν θα ψάχνουμε να βρούμε, όπως πολλές φορές ακούγεται και κάνουμε, είναι αμαρτία αυτό από το Θεό? Δεν είναι αυτή η απορία μας, δεν είναι αυτή η ερώτησή μας, δεν είναι αυτή η εξήτησή μας. Η εξήτησή μας και η ερώτησή μας είναι καθαρή. Είναι το θέλημα του Θεού αυτό για μένα? Γιατί άλλο μπορεί να είναι το θέλημα του Θεού για μένα και άλλο να είναι για σένα. Δεν πρέπει εγώ να περπατήσω στο δικό σου δρόμο ή να θεωρήσω ότι μ' αρέσει ο δικός σου δρόμος και εκεί θα περπατάω. Εγώ πρέπει να επιθυμήσω, να εξητήσω από τον Κύριο να μου φανερώσει και να με διδάξει την οδόν την οποία εγώ πρέπει να περπατήσω και να σπουδάζω και να αγωνίζομαι να είμαι μέσα στο θέλημα του Θεού για μένα, ώστε πράττοντας ακριβώς το θέλημα του Θεού, αφού το εξητήσω και μου το αποκαλύψει ο Θεός και μου το φανερώσει ο Θεός, να μου δώσει και τη δύναμη ο Θεός για να περπατάω και να εκτελώ ακριβώς το θέλημα του Κυρίου. Αλληλούια. Αυτή είναι η αλήθεια, αδερφοί. Η αλήθεια είναι ότι πρέπει να αγωνιζόμαστε νόμιμα σύμφωνα με το θέλημα του Θεού για μας. Στο 7, εννοεί στο 6, ο κοπιάζων Γεωργός πρέπει πρώτος να μεταλαμβάνει από τον καρπόν, εννοεί εκείνα τα οποία λέγω, ήθε δε να σου δώσει ο Κύριος σύνεση εις πάντας. Αδερφοί αγαπητοί, υπάρχει και κάτι που είναι διπλό. Όταν δεν έχεις τα απαραίτητα για να κάνεις το θέλημα του Θεού, δεν είναι κακό να ταπεινωθείς και να τα ζητήσεις. Και όταν βλέπεις κάποιον που δεν μπορεί να κάνει το θέλημα του Θεού γιατί δεν έχει τα απαραίτητα, είναι ευάρεστον εις το Θεό να επέμβεις και να του τα δώσεις. Μέσα στην Εκκλησία, και δεν μιλάω για τα υλικά, εσείς οι δυνατοί να βοηθάτε, να στηρίζετε τους αδυνάτους, λέει η Γραφή. Δεν έχω πίστη εγώ, πρέπει να με ενισχύσεις εσύ. Δεν έχω αγάπη εγώ να συμπεριφερθώ κατάλληλα, πρέπει να προσευχηθείς και να με συμβουλεύσεις εσύ. Αλλά και εγώ να καταλάβω ότι δεν έχω πίστη και να δεχθώ τη συμβουλή σου. Και εγώ να καταλάβω ότι είμαι λυπής αγάπης και να προσευχηθώ να μου δώσει ο Θεός. Όχι όταν έρχεσαι να με βοηθήσεις εγώ να αντιστέκομαι, αλλά ούτε και όταν βλέπεις κάποιον που χρειάζεται βοήθεια να λες άστον, θα τον βοηθήσει ο Θεός. Είμαστε
Και έτσι πάντοτε θα βλέπουμε τον εαυτό μας μέσα στην Εκκλησία. Μέλη του σώματος του Χριστού. Όταν το χέρι μου με τρώει, το άλλο το ξύνει. Δεν λέει άστο να τρώγεται. Και μάλιστα αδερφοί αγαπητοί, ενστικτοδός. Τα αισθητήριά σας γεγυμνασμένα. Όταν οτιδήποτε συμβαίνει σε ένα μέλος του σώματος, όλα τα άλλα μέλη, όλα τα άλλα μέλη σπέβδουν εις βοήθεια, οδηγούμενα από το νου, ώστε κατά αυτό τον τρόπο το σώμα είναι ένα και δεν αποτελείται από ένα χέρι και από άλλο ένα χέρι. Αλλά όλα τα μέλη του σώματος εργάζονται με συνοχή, διοικούμενα από το πνεύμα, από την κεφαλή. Έτσι είναι η Εκκλησία. Όλοι μας εργαζόμαστε συνδεδεμένοι με το σύνδεσμο της τελειότητος που είναι η αγάπη, αλλά παίρνοντας όλη εντολή από την κεφαλή της Εκκλησίας που είναι ο Χριστός. Ο Χριστός είναι αυτός που κατευθύνει την Εκκλησία. Ο Χριστός είναι αυτός που δίνει εντολές στην Εκκλησία. Τα μέλη είναι έτοιμα να υποταχθούν βλέποντας τις ανάγκες των άλλων μελών και καλύπτοντας. Μπορεί να μην κρυώνει το κεφάλι, αλλά να κρυώνει τα πόδια. Τα χέρια τι κάνουν, βάζουν κάλτσες. Μα όμως δεν κρυώνουν τα χέρια, τα κρυώνουν τα πόδια. Ενδιαφέρονται, είναι πάρα πολύ ωραίες αδελφοί αγαπητοί, οι παρομοιώσεις που ο Θεός βάζει μέσα στο λόγο του, οι παραβολές, λέγοντας ότι η Εκκλησία είναι το σώμα του Χριστού. Το σώμα του Χριστού που πρέπει να το περιθάλτουμε, να το φροντίζουμε, το σώμα μας, να το διατηρούμε καθαρό, να το φροντίζουμε, να είμαστε κόσμοι, όμορφοι, άγιοι, το σώματά μας να τα παριστάνουμε θυσία ευάρεστο εις τον Θεό με τον αγιασμό και την καθαρότητα, και όλο μαζί το σώμα να στέκεται μπροστά στο Θεό άγιο. Ο κοπιάζων γεωργός πρέπει πρώτος να μεταλαμβάνει από τον καρπόν. Εάν κοπιάζεις το σώμα, κοπιάζουν τα πόδια, τι κάνουμε? Τα βάζουμε ψηλά να ξεκουραστούνε. Εάν έχει κουραστεί το κεφάλι από την κούραση, την πνευματική δουλειά, τι κάνουμε? Ξεκουραζόμαστε και λέμε να ξεζαλιστούμε. Όποιος κοπιάζει μέσα στην Εκκλησία, ο άλλος τον συμπαρίσταται σε αυτόν, τον βοηθάει. Γιατί αισθάνεται ότι είναι μέσα στο σώμα του Χριστού και ένα μέλος του σώματος του Χριστού ταλαιπωρείται. Εννοεί εκείνα τα οποία λέγω, ήθε δε να σου δώσει ο Κύριος σύνεση εις πάντα. Να καταλάβεις Τιμόθεε αυτά που σου λέω. Ότι πρέπει εσείς οι δυνατοί να βαστάσετε τα ασθενήματα των αδυνάτων. Πρέπει μέσα στην Εκκλησία να μην υπάρχει ουδεής ενδεής. Πρέπει όλες οι ανάγκες, οι πνευματικές αλλά και οι φυσικές, να καλύπτονται μέσα στην Εκκλησία. Δεν είναι μικρός και μεγάλος, γι' αυτόν ενδιαφερόμαστε και αυτόν τον πετάμε, αλλά όλοι μας ενδιαφερόμαστε για όλα, γνωρίζοντες ότι μεγαλύτερα τιμή απολαμβάνουν τα λεγόμενα ασήμαντα και μικρά μέλη του σώματος. Και το εννοούμε αυτό καλά, ότι μεγαλύτερα τιμή απολαμβάνουν. Γιατί? Γιατί ο Ιησούς Χριστός λέει, εφόσον κάματε αυτά που έπρεπε να κάμετε σε έναν των αδελφών σας, των ελαχίστων, μάθετε σε μένα κάνετε. Δεν λέει των μεγάλων κάνατε σε μένα, των ελαχίστων. Δίνει τιμή στους ελάχιστους μέσα στην Εκκλησία, βάζοντας ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός τη θέση του, την υπόστασή του μέσα στον ελάχιστο. Και όπως θα θέλαμε πάρα πολύ να υπηρετήσουμε τον Ιησού Χριστόν, κατά τον ίδιο τρόπο, εάν θέλεις πραγματικά, αν επιθυμείς να υπηρετήσεις τον Ιησού Χριστόν, ψάξε να βρεις τον ελάχιστο που έχει ανάγκη και υπηρέτησέ τον.
και η υπηρεσία σου θα είναι διά του ελαχίστου αδελφού σου απευθείας στον Ιησού Χριστό. Πράγμα το οποίο επιθυμούμε, θέλουμε και είναι και το θέλημα του Θεού. Εν θυμού των εξπέρματος Δαβίδ Ιησού Χριστόν των Αναστάντα εκ νεκρών κατά το Ευαγγέλιό μου, δια το οποίον κακοπαθώ μέχρι δεσμών ως κακούργος, αλλά ο λόγος του Θεού δεν δεσμεύεται. Μην ξεχνάς ποτέ τον Χριστό. Θα μου πεις τι εννοεί μην ξεχνάς. Το ξεχνάμε πολλές φορές. Ξεχνάμε ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ο Κύριός μας και έχουμε υποχρέωση σαν δούλοι να υποτασσόμεθα σε Αυτόν. Ξεχνάμε πολλές φορές ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ο σωτήρας μας και αγωνιζόμαστε να σωθούμε από τις δύσκολες καταστάσεις πολλές φορές μόνοι μας. Ξεχνάμε ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ο λυτρωτής μας και ο ελευθερωτής μας και προσπαθούμε πολλές φορές όταν δεσμευόμεθα να ελευθερωθούμε μόνοι μας. Ξεχνάμε ότι ο Ιησούς Χριστός πέθανε για τις αμαρτίες μας και ταλαιπωρούμεθα μέσα στις αμαρτίες μας. Να υπάρχει το αίμα του Ιησού Χριστού που καθαρίζει μας από πάσης αμαρτίας. Ξεχνάμε ότι ο Ιησούς Χριστός αναισθήθη δια τη δικαίωση τη δική μας και προσπαθούμε να δικαιώσουμε εμείς τον εαυτό μας. Ξεχνάμε ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ο Λόγος του Θεού και προσπαθούμε με τα δικά μας λόγια να επιτύχουμε του σκοπού μας, να πείσουμε. Και ξεχνάμε ότι ο Ιησούς Χριστός, αδερφοί αγαπητοί, βαφτίζει με Πνεύμα Άγιο και αντί να ζητάμε από τον Χριστό την πλήρωση και τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου, προσπαθούμε με τη δική μας δύναμη να ενεργήσουμε σε καταστάσεις της ζωής μας. Αδερφοί, ποτέ να μην ξεχνάμε τον Ιησού Χριστό ότι είναι δίπλα μας. Και ιδιαιτέρως, ποτέ να μην ξεχνάμε να τον δοξάζουμε και τον ευχαριστούμε μετά τις επεμβάσεις του και τις ενέργειές του. Μην ξεχνάς να του δίνεις τη δόξα. Μην ξεχνάς στη ζωή σου ότι απαραίτητο είναι να δοξάζεται ο Χριστός. Μην ξεχνάς να ευχαριστείς Αυτόν με ευγνωμοσύνη. Αδελφοί, να μην ξεχνάμε ότι ο Ιησούς Χριστός κατοικεί μέσα μας, ο Τριαδικός Θεός δια Πνεύματος Αγίου. Εδώ να επιμείνω λίγο, γιατί πάρα πολλές φορές από την πείρα μου και επειδή είμαστε ομοιοπιπαθείς, πιστεύω ότι και είναι και δική σας πείρα. Πάρα πολλές φορές ξεχνάμε τον Χριστό, ότι είναι Αυτός μόνο που μπορεί να μας παρηγορήσει, ότι είναι Αυτός που μπορεί να πάρει τις αμαρτίες μας, τις θλίψεις μας, τις αρρώστιες μας και συνήθως τον θυμόμαστε όταν απογοητευτούμε από όλες τις άλλες προσπάθειες και ενέργειές μας. Ενώ ο Θεός θέλει αντί να ενεργήσουμε και να προσπαθήσουμε, πρώτα να προσευχηθούμε. Πρώτα να θυμηθούμε τον Ιησού Χριστό. Πρώτα να αφιερώσουμε το πρόβλημα στο Χριστό, γνωρίζοντας ότι ο Θεός είναι δυνατός να μεταβάλει τα πάντα. Είναι δυνατός να ενεργήσει με δύναμη υπέρ των παιδιών Του. Και επειδή ο Θεός μας αγαπάει ιδιαίτερα, μην ξεχνάμε ότι μας φροντίζει και μας προσέχει ως την κόρη του οφθαλμού Του. Αλληλούια. Εν θυμού λοιπόν τον Ιησού Χριστό που αναστήθηκε εκ νεκρών, σύμφωνα με το Ευαγγέλιο μου, δια το οποίο και κακοπαθώ μέχρι δεσμών έως ως κακούργος. Το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού θα σου φέρει αγάπη, ειρήνη, χαρά, θα σου φέρει τη χάρη του Χριστού, τη δόξα του Χριστού, τη σωτηρία, αλλά εκτός από όλα αυτά τις πνευματικές ευλογίες που θα απολαμβάνεις με το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού, να ξέρεις ότι θα σου φέρει και κακοπάθεια. Αλληλούια, θα σου φέρει και κακοπάθεια. Στον Παύλο έφερε κακοπάθεια και φυλάκιση. Όμως, ακόμη δεν πρέπει να ξεχνάς ότι μέσα στην κακοπάθειά σου, μέσα στην ταλαιπωρία σου, ο Λόγος του Θεού δεν δεσμεύεται. Δεν πρόκειται το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού να στο Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού να σμικρινθεί η δύναμή του. Ήταν, είναι και θα είναι η δύναμη του Θεού που σώζει όμως καθέναν που πιστεύει. Αλληλούια.
«Δια τούτο, τα πάντα υπομένω δια τους εκλεκτούς, δια να απολαύσωση και αυτή την σωτηρίαν την εν Χριστώ Ιησού με τα δόξης αιωνίου. Πιστός ο λόγος, διότι αν συναποθάνομεν, θέλομεν και συζήσει, αν υπομένομεν, θέλομεν και συμβασιλεύσει, εάν αρνόμεθα αυτόν και εκείνος θέλει αρνηθεί ημάς, και αν απιστόμεν, εκείνος όμως μένει πιστός, να αρνηθεί αυτόν δε δύναται». Η επόμενη παραγγελία είναι «τα πάντα υπομένω δια τους εκλεκτούς». Πολλές φορές μιλάμε και ζητάμε από το Θεό υπομονή για να υπομείνουμε μέχρι ο Θεός να επέμβει στη ζωή μας. Και καλό είναι αυτό. Όμως εδώ ο Απόστολος Παύλος στον Τιμόθεο μιλάει για μία άλλη υπομονή. Για την υπομονή υπέρ των εκλεκτών του Θεού. Να υπομένεις την κακοπάθεια και την ταλαιπωρία, εάν τούτο θα αποβεί υπέρ της σωτηρίας των δικών σου, υπέρ της σωτηρίας των εκλεκτών του Θεού. Γι' αυτό, αδερφοί αγαπητοί, είναι σύνηθες γεγονός. Πολλές φορές εσύ, αδερφέ, πρέπει να κακοπαθείς και να ταλαιπωρείσαι και να υπομένεις υπέρ της σωτηρίας της οικογένειάς σου. Τι να υπομένεις? Τα πάντα. Τα πάντα, τα πάντα. Ποια είναι τα πάντα? Όλα. Όλα. Όταν βάζεις από μια μεριά την ταλαιπωρία και από την άλλη μεριά τη σωτηρία, την ταλαιπωρία τη δική σου και από την άλλη μεριά την ταλαιπωρία την ταλαιπωρία τη δική σου και από την άλλη μεριά τη σωτηρία των άλλων, για να μπορέσεις να απολαύσεις τη σωτηρία των άλλων, πρέπει εν τέλει να υπομένεις τα πάντα που αφορούν την ταλαιπωρία τη δική σου. Και αδερφοί αγαπητοί, δεν είναι εύκολο αυτό, και τίποτα από όσα διαβάσαμε είναι εύκολο. Γι' αυτό και όταν ξεκίνησε ο Απόστολος Παύλος τι είπε? «Ενδυναμώ τέκνον μου Τιμόθεε δια της χάριτος του Χριστού». Χρειάζεσαι και δύναμη. Χρειάζεσαι δύναμη για να κακοπαθήσεις. Χρειάζεσαι δύναμη άνωθεν για να μην μπλέκεις σε βιωτικές υποθέσεις και να αρέσει το στρατολογίσαντα. Χρειάζεται δύναμη για να αγωνίζεσαι τον καλό αγώνα. Χρειάζεσαι δύναμη για να δεχθείς βοήθεια αλλά και να δίδεις βοήθεια όταν χρειάζεσαι ή χρειάζεται κάποιος άλλος. Χρειάζεται δύναμη για να θυμάσαι πάντοτε τον Ιησού Χριστόν σε κάθε κατάσταση της ζωής σου. Χρειάζεται δύναμη για να υπομένεις. Και μάλιστα το να υπομείνουμε για τον εαυτό μας είναι ίσως εύκολο. Το να υπομείνουμε όμως για τους εκλεκτούς του Θεού, για τους ανθρώπους δηλαδή τους οποίους έχει εκλέξει προκαταβολής κόσμο ο Χριστός για να είναι Άγιοι δια της αγάπης, δεν είναι εύκολο. Δεν είναι καθόλου εύκολο. Να ταλαιπωρούμε εγώ για να σωθεί η γυναίκα μου. Να ταλαιπωρούμε εγώ εδώ στη γη αυτή για να σωθούν τα παιδιά μου. Να ταλαιπωρούμε εγώ για να σωθούν οι συγγενείς μου. Για τα πεις κάποια στιγμή δεν αντέχω άλλο. Εκεί έρχεται ο Λόγος του Θεού και λέει υπόμενε. Ποτέ μην πεις δεν αντέχω άλλο. Γιατί πράγματι σαν άνθρωπος και με τη δύναμη τη δική σου δεν θα αντέξεις. Γι' αυτό είναι ανάγκη να ενδυναμώνεσαι με τη χάρη του Χριστού, όπως είπαμε, με το Λόγο του Θεού, με τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου και με την ταπείνωση, για να βρίσκεις πάντοτε χάρη ενώπιον του Θεού και των ανθρώπων. Να υπομένεις λοιπόν δια τους εκλεκτούς, ώστε και αυτοί να απολαύσουν τη σωτηρία την εν Χριστώ Ιησού με τα δόξα αιωνίου. Πρέπει να υπομένεις για να απολαύσουν και αυτοί. Δηλαδή αν δεν υπομένεις δεν θα απολαύσουν, ακριβώς αυτό λέει. Αν δεν υπέμενε ο Ιησούς Χριστός τον ονειδισμό, την ταλαιπωρία και το θάνατο, κανείς μας δεν θα έχει σωτηρία. Αν δεν υπομείνεις εσύ αυτά τα οποία ο Θεός έχει προσδιορίσει, και ποτέ αυτά δεν θα είναι πάνω από τη δύναμή σου, αν υπομείνεις εσύ τότε θα απολαύσουν και οι άλλοι. Γιατί αν πεις εσύ δεν αντέχω, βαρέθηκα, απέκαμα, έφυγα, ούτε και εσύ θα απολαύσεις την αιώνια δόξα, αλλά ούτε και οι άλλοι. Και μέχρι πότε θα υπομένω? Μέχρι να σωθούνε. Πόσο καιρό? Όσο χρειάζεται. Και πόσος χρειάζεται? Ρώτα τον Κύριο. Μέχρι τέλους. Ο υπομείνας έως τέλους θέλει σωθεί. Και υπομονή? Υπομονή δεν είναι πολλές φορές εύκολο πράγμα. Μάλιστα
τις περισσότερες φορές είναι πάρα πολύ δύσκολο. Και μόνο με τη δύναμη του Θεού φυλατώμεθα. Μόνο η δύναμη του Θεού μπορεί να μας φυλάξει. Πιστός λοιπόν είναι ο λόγος. Εάν συναποθάνομεν, θέλομεν και συζήσει. Εάν υπομένομεν, θέλομεν και συμβασιλεύσει. Αυτό είναι το μυστικό. Να πεθάνουμε για τον κόσμο και για τις επιθυμίες του κόσμου και για τις επιθυμίες της καρδιάς μας. Ο χριστιανός μόνο όταν πεθάνει, όχι με το φυσικό θάνατο, να πεθάνει με το πνευματικό θάνατο για τον κόσμο και να αναστηθεί με την πνευματική ανάσταση για τη Βασιλεία των Ουρανών. Μόνο αν νεκρώσει τη σάρκα του και σταυρώσει τις επιθυμίες του πάνω στο σταυρό του Γολγοθά, τότε ο Χριστός θα αποκαλυφθεί δυνατός στη ζωή του. Αν συναποθάνομεν μετά του Χριστού, τότε και θα συζήσουμε μετά του Χριστού. Αλλά λέει και ακόμη κάτι που είναι πιο σημαντικό. Εάν υπομένομεν, τότε θα συμβασιλεύσουμε. Βλέπετε αδερφοί αγαπητοί, προϋπόθεσης. Όχι να βασιλεύσεις, καθώς είναι γεγραμμένο εσείς είστε βασιλείς και ιερείς του υψίστου. Προϋπόθεσης να συμβασιλεύσεις με αυτούς τους οποίους πρόκειται εντός ολίγου ο Χριστός να σώσει από τη δική σου μαρτυρία, από τη δική σου υπομονή. Αν θέλεις να συμβασιλεύσεις με αυτούς, μία είναι η προϋπόθεση, να υπομένεις. Αμήν. Να υπομένεις. Τι να υπομένεις, τα πάντα. Πώς, με τη χάρη του Χριστού και τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου. Για σκέψου όμως ότι αυτή η υπομονή σου θα οδηγήσει εσένα, την οικογένειά σου και όλους όσους ο Θεός έχει προσδιορίσει στη συμβασιλεία. Γιατί εύκολο είναι να πω σώθηκα εγώ, τέλειωσε. Τι με νοιάζει εμένα, τα κάνει η γυναίκα μου, τα παιδιά μου, οι συνάδελφοί μου, οι γείτονες, τι με νοιάζει εμένα. Αυτό δεν είναι ευάρεστο στο Θεό. Δεν είναι το θέλημα του Χριστού. Το θέλημα του Χριστού είναι να σωθούν όλοι και να έρθουν σε μετάνοια και να γλιτώσουν από την απώλεια. Το θέλημα του Θεού είναι να θέλεις να συμβασιλεύσεις με Αυτόν. Αλλά δεν είναι μόνο να θέλεις, είναι και να ενεργείς. Και θέλω να συμβασιλεύσω με όλους τους συγγενείς μου, τους φίλους μου, τους συναδέλφους μου, αλλά για να γίνει τούτο πρέπει και να υπομένω. Τι να υπομένω, ό,τι χρειάζεται. Τι να κάνουμε. Πρέπει να υπομένει ο άνθρωπος για να πάρει το πτυχίο του στο πανεπιστήμιο 4-5 χρόνια, όσα χρειάζονται. Τι να υπομένει, τα πάντα. Και το διάβασμα και την έλλειψη των φίλων και την έλλειψη του ύπνου και το ξενύχτη, γιατί θέλει να πάρει ένα πτυχίο. Πόσο μάλλον αδερφοί αγαπητοί, περισσότερο πρέπει να υπομένουμε αν θέλουμε να βασιλεύσουμε και μάλιστα να συμβασιλεύσουμε και με τον Χριστό αλλά και με τους αδελφούς μας αλλά και με αυτούς που ακόμη δεν έχουν γίνει αδελφοί μας. Εάν αρνόμεθα αυτόν και εκείνος θέλει αρνηθεί εμάς και τούτο δεν θα γίνει παρά μόνο αν ο φόβος του Θεού βασιλεύει στην καρδιά μας. Δεν λέει αν αρνηθούμε ο λόγος του Θεού, γιατί είναι δυνατόν να αρνηθεί στον Χριστό. Και ο Πέτρος τον αρνήθηκε και πολλοί άλλοι τον αρνήθηκαν. Αλλά μετενόησαν και επέστρεψαν, όπως ο Απόστολος Πέτρος. Αλλά εκείνο το οποίο είναι φοβερό είναι να αρνηθείς και να συνεχίζεις να αρνείσαι τον Χριστό. Και μπορεί να φτάσει ο χριστιανός εκεί βέβαια. Μπορεί να φτάσει και να γίνει αδόκιμος, γιατί αυτός είναι ο αδόκιμος, αν σκανδαλιστεί. Και μάλιστα ο λόγος του Θεού μας λέει ότι αυτό δεν είναι κάτι ασυνήθιστο, ούτε κάτι που τυχαίνει. Πρέπει να έρχονται τα σκάνδαλα μέσα στην Εκκλησία για να αποκαλυφθούν, να φανερωθούν οι δόκιμοι. Είναι από αυτά τα πρέπει το σκάνδαλο μέσα στην Εκκλησία. Βεβαίως εμείς προσευχόμαστε, μη μας φέρει σε πειρασμό ο Κύριος και να επιτιμήσει τον αυτόν ο οποίος φέρνει τα σκάνδαλα. Αλλά αν έρθουν τα σκάνδαλα, πρόσεξε, μη σκανδαλιστείς. Θα μπορούσε ο Θεός να τα αποτρέψει. Τα σκάνδαλα, οι κατηγορίες, τα προβλήματα, μπορεί ο Θεός να τα αποτρέψει. Αλλά αν τα επιτρέπει,
είναι για να φανερωθεί η δοκιμασία στην πίστη σου και η δοκιμή σου τελικά. Να καταλάβεις ότι είναι μια δοκιμασία που πρέπει να την περάσεις για να αποδειχθεί ενώπιον όλων των δυνάμεων ότι είσαι δόκιμος και να πολλαπλασιαστεί η ευλογία του Θεού και να αναβαθμιστεί η σχέση σου με τον Χριστό. Εάν όμως αρνόμεθα αυτόν, τότε εδώ υπάρχει καταδίκη. Θα σε αρνηθεί και αυτός. Το αρνόμεθα δεν είναι απιστία, δεν είναι ολιγοπιστία. Είναι πλήρης και τέλεια αποστασία. Απομακρύνουμε, ξεχωρίζω τη θέση μου από τον Θεό, τον Χριστό, τον Παράκλητο και την Εκκλησία. Την Εκκλησία του Χριστού, δεν μιλάω για τοπικές εκκλησίες, και όταν αναφερόμεθα σε Εκκλησία εννοούμε την παγκόσμια Εκκλησία του Χριστού, που βασιλιάς αρχηγός είναι ο Κύριος και σώμα τα μέλη του Χριστού, τα μέλη της Εκκλησίας του Χριστού. Την Εκκλησία του Θεού που είναι ο οίκος του Θεού του ζώντος, ο στήλος και το εδραίωμα της αληθείας. Η πλήρης και τέλεια αποστασία οδηγεί τον άνθρωπο στην άρνηση του Χριστού, τη συνεχόμενη, χωρίς διακοπή και χωρίς μετάνοια και επιστροφή. Εάν όμως απιστόμεν, αν απιστήσουμε, βρίσκουμε χάρη από το Θεό, γιατί Αυτός μένει πιστός. Και αν χάσεις την πίστη σου, ο Χριστός είναι πιστός. Να αρνηθεί τον εαυτό του δεν μπορεί. Και γι' αυτό μας λέει ότι κι αν απιστήσεις, αδερφέ, και χάσεις την πίστη σου από τον Κύριο, πρόσεξε, υπάρχει μια ωραία διέξοδος που είναι τόσο μικρή αλλά φέρνει τεράστια ευλογημένα αποτελέσματα. Πας ο ελπίζων επ' αυτόν, δεν θέλει κατεσχεθεί. Και το να ελπίζεις τον Κύριο, αδερφοί αγαπητοί, είναι το μεγαλύτερο. Και η ελπίδα είναι τόσο εύκολη όταν πεις στη δυσκολία, όταν χάσεις το φως. Γιατί μπορεί να περάσεις και από σκοτάδι. Μη ζητήσεις φανάρι ανθρώπινο, αλλά ζήτα τον Ιησού Χριστό και θα λάψει φως υπερβαίνον τη λαμπρότητα του ηλίου. Στην απιστία και στην απελπισία σου πες ένα λόγο. Λόγο όχι πίστεως, ελπίδος. Τώρα Κύριε να δω τι μπορείς να κάνεις εσύ. Αυτό να πούμε και εμείς αδερφοί. Σε αυτή την επίθεση για την Εκκλησία μας, να δούμε Κύριε τι μπορείς να κάνεις εσύ τώρα. Εμείς είμαστε πρόβατα της βοσκής σου. Γύρω είναι λύκοι, αλλά δεν είμαστε μόνοι μας. Είσαι ο καλός ποιμένας μας εσύ. Να δούμε Κύριε τι θα κάνεις τώρα. Τι μπορείς να κάνεις τώρα. Με ποιο τρόπο μπορείς να δοξάσεις το όνομά σου. Με ποιο τρόπο μπορείς να δοξαστείς. Με ποιο τρόπο μπορείς να υπερασπιστείς το λαό σου, την εκκλησία σου, τα παιδιά σου. Για να δούμε Κύριε τι μπορείς να κάνεις. Και λέει η Γραφή, και λέει ο Απόστολος Παύλος, και αν ακόμη απιστόμεν, εκείνος μένει πιστός, να αρνηθεί τον εαυτό του δεν δύναται. Τι κάνει ο Χριστός? Περιθάλπτει την εκκλησία του. Φροντίζει την εκκλησία του. Και αν έδωσε την ψυχή του για την εκκλησία του, τι λείπει να δώσει? Τα πάντα δίδει για την εκκλησία του, για την ύμφη του, για την αγαπημένη του. Την ψυχή του έδωσε. Και αν ο Πατέρας Θεός δεν λυπήθηκε το Γιο του το μονογενή και τον θυσίασε για την εκκλησία του, τι δεν θα θυσιάσει? Αλληλούια. Ευχαριστούμε το Θεό, αδερφοί αγαπητοί, γιατί είμαστε πρόβατα της βοσκής του, πρόβατα εν μέσω λύκων, αλλά δεν είμαστε χωρίς δεσπότη. Δεν είμαστε αδέσποτα πρόβατα, αλλά έχουμε ένα ποιμένα καλό που φροντίζει, περιθάλπτει, οδηγεί σε βοσκές χλωερές και σε ύδατα αναπαύσεως. Ταύτα υπενθύμιζε διαμαρτυρόπερος ενώπιον του Κυρίου. Αυτά πάντοτε να θυμάσαι και να υπενθυμίζεις και στους άλλους. Και τι ωραία, αδερφοί αγαπητοί, που κάθε φορά, όποιο και αν είναι το γεγονός ή η δυσκολία που υπάρχει στη ζωή μας, ο μόνος που μπορεί να μας παρηγορήσει είναι ο Λόγος του Θεού. Ο μόνος που μπορεί να μας ενισχύσει είναι ο Λόγος του Θεού.
ταύτα υπενθύμιζε. Αυτά να τα θυμίζεις στους άλλους και στον εαυτό σου. Γιατί για διαμαρτυρόμενος ενώπιον του Κυρίου, με διαμαρτύρηση, Κύριε Θεέ μου. Αλληλούια. Και υπενθύμιζε ότι δεν είναι καλό να λογομαχώσει, δεν είναι καλό να δημιουργούνται έρηδες, λογομαχίες, μάταιες συνδιαλέξεις, να μη λογομαχώσει, το οποίο δεν είναι ουσιδέν χρήσιμον, αλλά φέρνει καταστροφή των ακουόντων. Δηλαδή τι θέλει ο Θεός? Αν δεν θέλει, δεν θέλει να υπερασπιζόμαστε τον εαυτό μας? Και λέει η Γραφή ότι ο Κύριος μας, ο Ιησούς Χριστός, παρέδιδε τον εαυτόν του εις τον κρίνοντα δικαίως. Δεν ακούστηκε η κραυγή του, δεν φώναξε στις πλατείες, δεν αντιστάθηκε, αλλά παρέδιδε τον εαυτό του εις τον κρίνοντα δικαίως, και ήρθε αυτός ο οποίος κρίνει δικαίως και έκαμε δικαίαν κρίση. Αλληλούια. Και ποια ήταν η δικαία του κρίση? Αλληλούια, αδερφοί αγαπητοί, η Ανάσταση του Χριστού. Υπάρχει ωραιότερο πράγμα από την Ανάσταση? Τι θα ήθελα, έχετε σκεφτεί αδερφοί, τι θα ήταν αυτό που θα ήθελες να γίνει για να υπερασπιστεί το Χριστό? Να τον ελευθερώσει από τους γραμματείς και τους Φαρισαίους? Το έκαμε πάντοτε, δίνοντάς του ελευθερία και ευλογία. Να αποκαλυφθεί η δόξα του και η δύναμή του με τις επεμβάσεις του? Το έκανε ο Θεός. Τι ήταν αυτό που έπρεπε να κάνει ο Θεός υπέρ του Ιησού Χριστού και δεν το έκανε? Όλα τα έκανε. Θα ήθελες να τον κατεβάσει από το Σταυρό? Ποτέ. Γιατί αν τον κατέβαζε από το Σταυρό όπως ζητούσαν οι ληστές και οι άπιστοι, δεν θα υπήρχε η Ανάσταση σήμερα. Αλληλούια. Και η δικαία κρίσης έκανε λάθος ο Χριστός, ο Ιησούς, ο Ναζωραίος, ο άνθρωπος που παρέδιδε τον εαυτό του χωρίς να καραυγάσει, να φωνάξει, να υπεραμυνθεί και να μυνθεί της αθωότητός του. Έκανε λάθος? Κανένα, αδελφοί, λάθος δεν έκανε. Μα δεν θα υπερασπιστώ τη δικαιοσύνη μου? Δεν θα αντισταθώ στην αδικία, στην κατηγορία, στη συκοφαντία? Ναι, αλλά πώς? Όχι όπως οι άνθρωποι, αλλά όπως ο Χριστός, παραδίδοντας τον εαυτό του εις τον κρίνοντα δικαίως. Να κάνει αυτός ο παντοδύναμος Θεός τη δικαία κρίση. Δόξα να έχει το όνομα του Κυρίου. Γιατί αλλιώς, εάν προσπαθήσεις εσύ να δικαιώσεις τον εαυτό σου, να αμυνθείς ή να υπεραμυνθείς, τίποτα κρίσιμο δεν πρόκειται να βγει, αλλά θα φέρει εν τέλει καταστροφή των ακουόντων. Ευχαριστούμε τον Θεό για όλα, αγαπημένα μου αδέλφια. Για να μην έρθει καταστροφή των ακουόντων, για να μην έρθει ζημιά. Ένας είναι ο δρόμος που δείχνει ο Απόστολος Παύλος στον Τιμόθεο και ο Λόγος του Θεού σε μας. Να παραδίδουμε, όχι να παραδώσουμε μια φορά, να παραδίδουμε τον εαυτό μας εις τον κρίνοντα δικαίως και να δούμε τι ο Θεός μπορεί να κάνει για να με υπερασπιστεί. Τι μπορεί να κάνει ο Θεός για να σε υπερασπιστεί? Τι μπορεί να κάνει ο Θεός για να σε ευλογήσει? Τι μπορεί να κάνει ο Θεός? Εμείς θυμόμαστε τον Χριστό, την ολυτρωτής μας, ο ελευθερωτής μας, ο σωτήρας μας, ο Θεός μας και ο Κύριός μας, ο αγαπημένος της ψυχής μας, ο βασιλιάς μας, και είναι, αδερφοί αγαπητοί, και ο Υιός του Θεού του Ζώντος, είναι ο αληθινός Θεός και τίποτα δεν είναι αδυνατόν σε Αυτόν. Τα πάντα είναι δυνατά και πάντοτε κάνει ο Θεός δια του Ιησού Χριστού να θριαμβεύουμε. Εάν θέλεις, αδερφέ μου, στις προσωπικές σου υποθέσεις, στις οικογενειακές σου υποθέσεις ή στις εκκλησιαστικές σου υποθέσεις ή στις επαγγελματικές σου και οποιασδήποτε σου υποθέσεις να θριαμβεύεις, μάθε να παραδίδεις τον εαυτό σου εις τον κρίνοντα δικαίως. Και επειδή τούτο δεν είναι μια διδασκαλία ανθρώπινη, μπορούμε να πούμε σήμερα στον Χριστό Πατέρα, μάθε μας να παραδίδουμε τον εαυτό μας εις τον κρίνοντα δικαίως, για να κάμεις εμάς πάντοτε να θριαμβεύουμε.
πάντοτε να θριαβεύουμε στην προσωπική μας, στην οικογενειακή μας, στην επαγγελματική μας, στην εκκλησιαστική μας και σε κάθε πτυχή της ζωής μας. Γι' αυτό, αδερφοί αγαπητοί, ο άνθρωπος που εμπιστεύεται στο Θεό δεν κατεσχύνεται. Ο άνθρωπος που ελπίζει στον Χριστό και η μόνη του ελπίδα είναι ο Χριστός, είναι σαν το δέντρο που είναι επεφυτευμένο παρά τους ρίακας των υδάτων, δεν φοβάται το καύμα, δεν φοβάται τίποτα, γιατί ό,τι χρειάζεται το παίρνει από τα ύδατα τα ζώντα και έτσι και το φύλλο του πάντοτε θάλει, δεν μαραίνεται, δεν πέφτει, δεν σκουλικιάζει, δεν ψωριάζει, το φύλλο του πάντοτε θάλει και η καρπή του είναι πάντοτε πολύ και καλή στον καιρό τους. Και εμείς αυτό θέλουμε. Θέλουμε να μας βοηθάει ο Θεός το φύλλο μας πάντοτε να θάλει, να είναι όμορφο, να αυξάνει, να βλαστάνει, αλλά και ο καρπός μας να είναι καλός και να μένει, και τούτο δεν γίνεται παρά μόνο δια του Ιησού Χριστού. Από τον Πατέρα μας τον Ουράνιο, εν Πνεύματι Αγίω. Αμήν. Ψάλλουμε τον ύμνο 202. Ύμνος 202. Ζούσα στη γη χωρίς παρηγοριά, χωρίς